Καλησπέρα, καλησπέρα φίλοι και φίλες. Τι κάνετε, πώς είστε? Είμαστε εδώ πέρα σε έναν ακόμα Temple of Rock. Σήμερα ημέρα Πέμπτη, είναι η δεύτερη και τελευταία εκπομπή της εβδομάδας μας. Ελπίζω να είστε όλοι καλά, να έχετε εξοπλιστεί βασικά με υπομονή και full τρέλα για να αντέξετε και τη σημερινή εκπομπή. Είμαι ο Πέτρος Σοφιανίδης πίσω από το μικρόφωνο. Ξεκινήσαμε λοιπόν μία ακόμα μέρα. Σήμερα, 5η 23 Νοεμβρίου, το σωτήριον έτος 2017, λέγω. Να πούμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή και επίσημα. Μας ακούτε από το www.eolas.org. Μπορείτε να μας ακούσετε πίσω από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο. Επίσης, για άμεση επικοινωνία, αν θέλετε, παίρνετε στο τηλέφωνο 2313-046-285. Ξέρετε, για να τα πούμε τετατέτ, πονηρούλιδες. Και όσοι γουστάρουν και email στο radio@eolas.org. Βέβαια, εννοείται, ξέρετε ότι υπάρχει η σελίδα μας, η ομάδα μας βασικά στο Facebook, Temple of Rock at EOE Radio. Ξεκινήσαμε με Alice Cooper και Love's a Loaded Gun, ναι, γιατί είναι ο έρωτας είναι ένα πολύ έτσι, ωραίο όπλο που σκοτώνει ή σε σκοτώνει με την καλή ταινία. Πολλά είπαμε, πάμε να ακούσουμε Europe Cherokee και επιστρέφουμε να ακούσουμε τα νέα της ημέρας κτλ. Ξέρετε εσείς, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Ήταν η Europe με το πολύ αγαπημένο κομμάτι Cherokee. Όπως είπαμε, είναι σήμερα Πέμπτη, έρχεται το Σαββατοκύριακο. Τρελιάριδες, ξέρετε, στο Σαββατοκύριακο το περιμένουμε πώς και πώς. Λοιπόν, πριν το Σαββατοκύριακο όμως, έχω να σας πω τώρα για μια καινούργια εκπομπούλα που ξεκινάει στο ραδιόφωνο μας αύριο συγκεκριμένα στην ίδια ώρα με τον Double Rock. Βέβαια, κρατάει μια ώρα λιγότερα, αλλά δεν πειράζει. Θα μάθει και θα κάνει και αυτός δύο ώρα μετά. Δίπλα μου έχω τον Νίκα από το THO Crew. Καλησπέρα, Νίκα. Γεια σου, Πέτρο. Γεια σου, Νίκα. Γεια σου, Πέτρο. Να τον βάλουμε έτσι στο κλίμα το Temple of Rock, γιατί είναι άμαθος το καημένος, δεν ξέρει, ρε παιδί μου, έτσι. Ναι, ναι. Τι κάνεις, Νίκα? Καλά, φίλε. Πώς νιώθεις που ήρθες εδώ πέρα στον Temple of Rock και στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων? Πολύ καλά, ειδικά το στούντιο είναι ζεστό. Ναι, γιατί έχουμε air condition. Τώρα, βέβαια, που θα πω ανέκδοτο μετά, θα κρυώσει λίγο, θα χιονίσει κιόλας εδώ μέσα, αλλά δεν πειράζει. Θα φύγω. Δεν θα το προλάβω. Τυχερούλη. Νίκα, για πες μας λίγο δύο λόγια έτσι για την εκπομπή που ξεκινάει αύριο στις 2 η ώρα. Κοίτα, αύριο είναι η πρεμιέρα. Καλή πρεμιέρα σου, εύχομαι και εγώ με τη σειρά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να είσαι και εσύ καλά. Η εκπομπή λέγεται Στα άδυτα του hip hop. Όπως καταλαβαίνεις από τον τίτλο, θα μιλάω για hip hop, για rap. Α, δεν θα είναι rock και αυτό? Όχι. Δεν θα είναι rock. Δεν πειράζει, καλύτερα. Να είμαστε πλούσιοι, να έχουμε τα πάντα. Να πιάσουμε όλο το φάσμα της μουσικής. Θα λέω τα νέα ουσιαστικά, θα αναλύω πιο τα βαθιά. Τα νέα, τη φόρησε ο Κοστέτσος, ας πούμε. Ναι, φυσικά. Α, και αυτό. Αν δεν έχει πει ο Κοστέτσος, δεν θα το πεις. Φυσικά και δεν το πεις. Ωραία, ωραία, εντάξει. Χαίρομαι γι' αυτό. Χαίρομαι, ωραία. Αυτό, θα αναλύω πιο βαθιά τα ζητήματα του hip hop, ας πούμε. Ωραία, γουστάρω και θα ακούμε και hip hop. Και θα ακούμε αυτόν, όχι. Ωραία, όσοι ακούτε και rock και hip hop, αύριο. Συντονιστείτε. 2 με 3 στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, πρεμιέρα στα άδυτα του hip hop. Ευχαριστούμε, Νίκα, για την. Παρουσία σου σήμερα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο μας, στον Temple of Rock, στην εκπομπή μας. Έχεις να στείλεις κανένα μήνυμα στον κόσμο? Να είναι αύριο να ακούσουν την εκπομπή σου και. Να είστε αύριο να ακούσουν την εκπομπή σου. Και στα καπάκια να ακούσουν και τη δική μου μετά. Έτσι, εγώ πολύ δεν μουσική. Έχω εκπομπή βέβαια, εσύ έχεις. Άρα να ακούσουν την εκπομπή σου. Να ακούσουν την εκπομπή μου, ναι. Είναι, ο καιρός μας επηρεάζει λίγο. Έβγαλε ηλιακάδα σήμερα και την έχουμε ακούσει. Ναι. Συνηθίσαμε το κρύο. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη μουσικούλα μας. Ακολουθούν οι Rainbow με πολύ αγαπημένο Long Live Rock and Roll με τη φωνή του θρυλικού Ronnie James Dio. Και επιστρέφουμε να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική κτλ. Ξέρετε εσείς. Ακούσαμε λοιπόν τους Rainbow με τον θρυλικό Ronnie James Dio στα φωνητικά. Long live rock and roll, έτσι αθάνατο το rock and roll. Λοιπόν, παιδιά, σήμερα δυστυχώς δεν έχει παγκόσμια μέρα. Δηλαδή, από χθες που είδα ότι δεν έχει παγκόσμια μέρα, σήμερα έχω πλατάξει. Τι να πω, δεν ξέρω.
Όχι, πλάκα, ξέρω τι να πω. Θα πάμε να δούμε λοιπόν τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική. Ναι, ένα χειροκρότημα. Χειροκρότα, ρε, χειροκρότα. Άνα, μπράβο, έχουμε και εκείνο είπαμε σήμερα, έτσι εδώ πέρα, δεν είμαστε το δικαιώτη. Ο Temple of Rock δεν είναι τυχαίο, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ας αφήσουμε τις χαζομάρες και πάμε να ακούσουμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη μουσική. Άντε τώρα, γιατί θα δειρώ το μικρόφωνο, έτσι. Κανόνιση. Λοιπόν, 1925. Πω, πόσα χρόνια πριν, ρε φίλε, κοντά 100 χρόνια. Wow. Ο Αμερικανός συνθέτης και ενορχιστρωτής Johnny Mandel γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη. Έγραψε jazz μουσική για, για τραγούδια όπως Not Really the Blues του Woody Herman, Low Life, Count Basie και Suicide in Painless για την τηλεοπτική σειρά MASH. Wow, μπράβο ρε φίλε. Το θέμα The Sandpiper, ναι εντάξει είναι λίγο περίεργη αυτή η λέξη, Sandpiper, της ταινίας The Shadow of Your Smile που έγραψε με τον Paul Francis Webster, τους χάρισε το 1965 το βραβείο Oscar Best Song και ένα χρόνο αργότερα το βραβείο Grammy Song of the Year. Μπράβο ρε φίλε, μεγάλος. Έχει κι άλλα γι' αυτόν, αλλά δεν θα πούμε και τι βαριέμαι. Πάμε στο 1964, περίπου 40 χρόνια μετά από αυτόν τον τύπο. Οι Rolling Stones μπαίνουν στη μαύρη λίστα του BBC για αντιεπαγγελματισμό. Τι έκαναν πάλι αυτοί. Το συγκρότημα έχει εμφανιστεί καθυστερημένα στα ραδιοφωνικά show Top Gear και Saturday Club. Μάλιστα, και μπήκαν στη μαύρη λίστα γι' αυτό. Τι να πω. Εμείς στην Ελλάδα για άλλους λόγους μπαίνουμε στη μαύρη λίστα, βέβαια, αλλά είναι άλλο θέμα αυτό. 1976 τώρα, ο Jerry Lee Lewis εμφανίζεται έξω από την έπαυλη Graceland του Elvis Presley, κρατώντας όπλο και φωνάζοντας: Yes, έξω ρε, να σου δείξω ποιος είναι ο αληθινός βασιλιάς του rock and roll, now, με τώρα. Η αστυνομία συλλαμβάνει τον Lewis για οπλοκατοχή. Κατάλαβες δηλαδή, ο άλλος του τη βάρεσε, ποιος ξέρει και τι πήρε εκείνη τη στιγμή, και πήγε έξω από την έπαυλη του Presley. Κάτσε ρε φίλε, να πούμε γατάκι που θα πας τώρα έξω από την έπαυλη του Elvis Presley, να με. Άντε, ήταν να παίξουν Rolling Stones, αλλά θα βάλω Elvis Presley Hound Dog και επιστρέφουμε για να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα στη συνέχεια μας, έτσι. Πολύ πολύ αγαπημένος Elvis Presley με το Hound Dog. Κάτσε ρε φίλε, μην καβγίζεις μέσα στο στούντιο να πούμε, καλά θα με τρελάνεις τώρα, τι πράγματα είναι αυτά. Ένα βρωμόσκυλο ήρθε εδώ πέρα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε να πω. Με συγχωρείτε, πνίγω κιόλας παιδί. Να συνεχίσουμε να λέμε αυτά που λέγαμε. Συνεχίζουμε με το 1989. Το πρώτο jukebox κάνει την εμφάνισή του στο σαλόνι του ξενοδοχείου Palais Royal, Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Βέβαια, τώρα που το βλέπω εδώ λέει 1889. Αν είναι 1889, με συγχωρείτε, είναι λάθος του site. Δεν φταίω εγώ, μη με κατηγορείτε, μη με δίρετε. Και περνάμε πιο πρόσφατο, 2008, όπου οι Guns N' Roses κυκλοφορούν το 6ο στούντιο άλμπουμ τους με τίτλο Chinese Democracy. Είναι το πρώτο τους άλμπουμ από την κυκλοφορία του The Spaghetti Incident το 1993. Αρχικά ήταν να κυκλοφορήσει το 2000, αλλά ο παραγωγός Roy Thomas Baker υποστήριξε πως τα τραγούδια έπρεπε να ξαναεχογραφηθούν και από τότε άρχισε η περιπέτεια με αλλαγές παραγωγών, μηχανικών ήχου κτλ. Κτλ. Τελικά την παραγωγή υπέγραψαν ο τραγουδιστής του συγκροτήματος Axel Rose και ο Karam Costanzo. Δημοφιλή τραγούδια από το άλμπουμ είναι Chinese Democracy, ομώνυμο εννοείται, Better και Street of Dreams. Οι πωλήσεις του μέχρι σήμερα ξεπερνούν τα 5 εκατομμύρια αντίτυπα. Μπράβο ρε Guns N' Roses, είστε μεγάλη τιμή να με σας παραδέχομαι. Όμως επειδή νωρίτερα αναφέραμε τους Rolling Stones και επειδή είμαστε λίγο σε κλίμα, σε βεντίλα να το πω, θα ακούσουμε λίγο Rolling Stones. Βέβαια θα τους ακούσουμε από την τελευταία τους κυκλοφορία, το Blue and Lonesome, αν δεν κάνω λάθος, πριν από περίπου ένα χρόνο, το οποίο έκανε πάταγο. Εντάξει, τώρα μιλάμε για τους γερόλικους της rock, έτσι. Οι άνθρωποι είναι θρύλοι από μόνοι τους. Το ότι ο Mick Jagger είναι 70 φεύγα χρονών και κάνουν live σε τεράστια stages και αρένες και τρέχει όλη την ώρα τραγουδώντας πάνω κάτω, πάνω κάτω, πάνω κάτω. Εγώ ρε φίλε που είμαι 25 δεν μπορώ να το κάνω. Πώς το κάνουμε δηλαδή. Rolling Stones, Blue and Lonesome, είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και στην εκπομπή Temple of Rock. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, ακούσαμε και τα διαφημιστικά μας μηνυματάκια, έτσι. Και είμαστε εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, στον Temple of Rock.
Να επιθυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Έτσι, για να είμαστε σίγουροι ότι τους ακούσατε την πρώτη φορά, ρε παιδί μου. Η επανάληψη δεν είναι κακό, έτσι δεν είναι, Ρενίκα? Συμφωνεί το παιδί. Λοιπόν, μας ακούτε από το www.aolas.org και αφού πατήσετε το play, κάνετε και μια έτσι αναζήτηση στο site, το οποίο ανανεώνεται κάθε μέρα και έχει πολύ ωραία πράγματα από τους συναδέλφους εδώ πέρα στον οργανισμό να δείτε, να διαβάσετε κτλ. Μας ακούτε επίσης από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, τύπου TuneIn, Live24 κτλ. Τηλέφωνο στον αέρα μας παίρνετε στον αέρα. Εδώ πέρα στο στούντιο, εκτός αέρα ήθελα να πω, με συγχωρείτε. 23 13 046 285. Έτσι για να τα πούμε λίγο μαζί, τα τέτ, ξέρετε. Και εννοείται στέλνετε τα email σας στο radio@eolas.org. Για όσους θέλετε να δείτε και την ομάδα μας στο Facebook, Temple of Rock at EOE Radio. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ένα θέμα το οποίο είχαμε πει και στην προηγούμενη εκπομπή, την Τρίτη, για την απώλεια του κιθαρίστα και θρυλικού συνιδρυτή των AC/DC, του Malcolm Young. Σήμερα έχω να αναφέρω για δύο ανθρώπους, τον Angus Young, τον αδερφό του, τον θρυλικό κιθαρίστα και frontman των AC/DC, και για τον Brian Johnson, και αυτόν τραγουδιστή μέχρι πρότινος στους AC/DC, για κάποια λόγια τα οποία έχουν πει για αυτόν τον άνθρωπο και πιστεύω ότι αξίζει, ρε παιδί μου, τώρα ακόμα που είναι ζεστή η απώλειά του. Ζεστή η απώλειά του, που το βρήκα αυτό και το παρεθέ μου, κάτσε να κάνω το σταυρό μου. Αξίζει, ρε παιδί μου, να πούμε κάποια πράγματα. Angus Young, λοιπόν, κάτι το οποίο είχε πει σε παλαιότερη συνέντευξή του, το παίξιμο του Malcolm είναι πιο πρωτότυπο από το δικό μου. Μια παλαιότερη ανέκδοτη συνέντευξη του Angus Young, ο οποίος συζητά για το κιθαριστικό παίξιμο του προσφάτως αποθανόντα αδερφού του Malcolm Young, έρχεται στο φως δημοσιότητας. Ο Angus αναφέρει: «Ο Malcolm είναι υποτιμημένος. Είναι ο άνθρωπος που δίνει στον ήχο της μπάντας όγκο. Δεν θα μπορούσα να έχω καλύτερο ρυθμικό κιθαρίστα. Μερικές φορές τον κοιτάω όταν παίζει και μένω έκπληκτος από το κατέργαστο και δυναμικό τρόπο του. Με συγχωρείτε, λίγο έκλεισε η φωνή μου. Ο Malcolm είναι πηγή έμπνευσης για μένα. Ολοκληρώνοντας, λέει, είναι επίσης και ο αυστηρός κριτής μου. Ξέρω ότι όταν είναι ικανοποιημένος αυτός, συμβαίνει το ίδιο και με τον κόσμο. Ο Malcolm μπορεί να παίξει οποιοδήποτε στυλ κιθάρας. Όταν παίζει ένα σόλο, το κάνει καλύτερα από εμένα. Τα πρώτα χρόνια έπαιζε lead κιθάρα μέχρι να μου παραδώσει το σόλο. Ξέρω ότι πολλοίς κόσμος έχει συνδέσει το AC/DC με τον τύπο με το σχολικό σορτσάκι που τρέχει πάνω κάτω. Αυτόν δηλαδή, τον Angus Young. Προφανώς και δεν θα μπορούσα να το κάνω αν δεν υπήρχε ο ρυθμός από τον Malcolm από πίσω και τους υπόλοιπους». Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέει εδώ πέρα ο Angus Young, καθώς δίνει τα εύσημα και δίνει το μεγάλο ποσοστό μερίδιο βασικά της επιτυχίας στον αδερφό του, ο οποίος εκτός από και φοβερός ρυθμικός κιθαρίστας ήταν και φοβερός τραγουδοποιός, καθώς έχει συνθέσει πάρα πολλές μεγάλες επιτυχίες των AC/DC. Και σίγουρα αν δεν υπήρχε ο Malcolm, δεν θα υπήρχαν AC/DC ίσως στη σημερινή μορφή που τους ξέρουμε, γιατί ο Angus πιο μετά έτσι πήρε τη σκυτάλη, όπως είπε και ο ίδιος. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη Missy Hennigan και σήμερα AC/DC Hard as a Rock, γιατί ακούτε Temple of Rock, τι άλλο θα ήτανε. Ακούσαμε λοιπόν και AC/DC Hard as a Rock, yeah! Και περνάμε να συνεχίσουμε την κουβέντα που έχουμε για τον Malcolm Young και τα λόγια τα οποία έχουν πει ο Angus Young, ο αδερφός του, και τώρα έρχεται η σειρά του Brian Johnson, του τραγουδιστή και frontman. Μοιραζόταν τη θέση μετά τον Bon Scott, το θάνατο του Bon Scott, μοιραζόταν τη θέση λίγο με τον Angus Young, είναι η αλήθεια, σε αυτό το θέμα, στο θέμα frontman, αν το καταλάβατε, στο θέμα frontman. Λοιπόν, Brian Johnson, I salute you Malcolm Young, εντάξει το We Salute You γενικά το χρησιμοποιούν οι AC/DC λόγω των τραγουδιών το οποίο το αναφέρουν μέσα. Ο τραγουδιστής αποχαιρετά τον φίλο και συνοδοιπόρο του στους AC/DC. Ο Brian Johnson προχώρησε στην ακόλουθη ανακοίνωση σχετικά με το θάνατο του φίλου του Malcolm Young. Είμαι απίστευτα στεναχωρημένος μετά το θάνατο του φίλου μου Malcolm Young. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έφυγε. Πέρασαμε πολύ ωραία μαζί. Το ήξερα πάντα ότι ήταν διάνοια με την κιθάρα του και τα ρίφ του είναι θρυλικά όπως θρύλος ήταν και ο ίδιος. Συμφωνώ απέραντα. Στέλνω την αγάπη μου και τη συμπόνια μου στη γυναίκα του, Λίντα, και στα παιδιά του, Κάρα και Ρος, και βέβαια στον Άγκους που θα είναι καταρακωμένος όπως όλοι μας. Άφησε μια κληρονομιά που δεν μπορούν πολλοί να αφήσουν. Ποτέ δεν του άρεσε να είναι διάσημος, ήταν πολύ ταπεινός για κάτι τέτοια. Ναι, είναι η αλήθεια, γιατί πάντα, ας πούμε, στις συναυλίες ήταν λίγο πιο πίσω στο background, παιδί μου, ο Malcolm Young. Ήταν ο άνθρωπος που δημιούργησε τους AC/DC,
όταν είπε ότι δεν υπάρχει rock and roll εκεί έξω. Είμαι πολύ περήφανος που τον γνώρισα και μπόρεσα να τον αποκαλέσω φίλο μου και θα μου λείψει πάρα πολύ. I salute you, Malcolm Young. Σίγουρα είναι λόγια τα οποία πραγματικά στεναχωρούν και όμως ταυτόχρονα βγάζουν προς τα έξω αυτό το οποίο ήταν αυτός ο άνθρωπος, όλα αυτά όσα έκανε για τη rock μουσική, για τους AC/DC και όλα όσα άφησε πίσω του σαν rock κληρονομιά σε εμάς. Εδώ κάπου εδώ κλείνουμε βασικά το θέμα AC/DC και Malcolm Young. Φτάνει, γιατί το αναφέραμε και στην προηγούμενη μας εκπομπή την Τρίτη. Δεν χρειάζεται, πιστεύω, περαιτέρω ανάλυση. Απλώς ήταν κάποια λόγια τα οποία ήθελα να πω από αυτά εδώ πέρα που διάβαζα για τους συνοδοιπόρους στη μουσική τόσα χρόνια και ειδικά από τον αδερφό του νωρίτερα. Λοιπόν, ακολουθούν Bon Jovi με το Breakout, ένα τραγούδι πίσω από τη δεκαετία του 80, μας πάει πολύ πίσω. Σε λίγο θα ακούσουμε και ανεκδοτάκι, έτσι να ετοιμαστείτε σιγά σιγά. Και σήμερα το ένα από τα δύο είναι δικό μου. Θέλω να δω αν θα μπορείτε να βρείτε ποιο είναι το δικό μου, έτσι. Ξεσηκωθήκαμε λοιπόν και με τους παλιούς Bon Jovi, γιατί οι καινούργοι Bon Jovi είναι αλήθεια πως έχουν αλλάξει λίγο τον ήχο τους και το στυλ τους, αλλά δεν πειράζει, όπως και να είναι οι Bon Jovi τους αγαπάμε. Να στείλω τα φιλιά μου, την αγάπη μου, στην αγάπη μου που με ακούει στο σπίτι, τα φιλιά μου και την αγάπη μου, καλό. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου και στον Αλέξανδρο και στον Κώστα που ακούνε κλασικά, έτσι, παλαβή και τρελή. Πάμε να δούμε λοιπόν παραπάνω τι έχουμε να πούμε από νέα κτλ. Στο φως κλεμμένα αντικείμενα του John Lennon. Wow, για να δούμε τι είναι. Είχαν κλαπεί από το σπίτι της Yoko Ono το 2006. Η γερμανική αστυνομία ανέκτησε περίπου 100 προσωπικά αντικείμενα του John Lennon, τα οποία είχαν κλαπεί από την Yoko Ono το 2006. Τι λες τώρα, σοβαρά μιλάς. Τα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί από το σπίτι της Yoko Ono στη Νέα Υόρκη και σε αυτά συμπεριλαμβάνονται 3 ημερολόγια, 2 μεταλλικά ζευγάρια γυαλιών του John Lennon, μια ταμπακέρα και χειρόγραφες μουσικές σημειώσεις. Τα αντικείμενα βρέθηκαν σε αποθήκες της εταιρείας Δημοπρατήσεων Αξιονάτα. Άμε, συγχωρείτε. Η αστυνομία συνέλαβε έναν ύποπτο και έκανε επιδρομή στο σπίτι του στο Βερολίνο. Στο αμάξι του βρέθηκαν και άλλα αντικείμενα όπως ένας χαρτοφύλακας κτλ. Η Associated Press αναφέρει ότι ο πρώην οδηγός της Yoko Ono που διαμένει στην Τουρκία είναι ένας από τους ύποπτους για την κλοπή των αντικειμένων. Μεταξύ των αντικειμένων είναι και μια ηχογράφηση μια συναυλία των Beatles το 1965. Έγραφα για τα πνευματικά δικαιώματα του I Am the Greatest και χειρόγραφε σημειώσεις για τα τραγούδια Woman και Just Like Starting Over. Ένα από τα ημερολόγια περιέχει την τελευταία καταγραφή που έκανε ο John Lennon στις 8 Δεκεμβρίου του 80, λίγες ώρες πριν δολοφονηθεί από τον Mark David Chapman. Είναι απίστευτο αυτό, ειδικά που το τελευταίο ότι υπήρχε κάποιες σημειώσεις λίγο πριν πεθάνει, λίγο πριν σκοτωθεί, να διορθώσω, ο John Lennon, είναι πραγματικά ανατριχιαστικό και μπράβο που κατάφεραν και βρήκανε αυτά τα έγγραφα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν λίγο John Lennon και Imagine, λατρεμένο κομμάτι, τώρα στον αέρα του Temple of Rock. Είναι δύο φίλοι και συζητάνε. Ρε σε φίλε, ήπιες πολύ χθες το βράδυ να είμαι. Όχι ρε, εσύ τι λες τώρα. Ναι ρε, σου λέω, αφού όταν έφυγες πήρες ταξί ρε. Και πού είναι το περίεργο ρε φίλε. Το πάρτι ήταν σπίτι σου ρε φίλε να είμαι. Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Έτσι ύπουλα λοιπόν ήρθε το πρώτο χτύπημα για σήμερα. Ήπιες τόσο που πήρες ταξί χθες το βράδυ. Ποιο είναι το περίεργο, το πάρτι σπίτι σου ήταν ρε φίλε. Πω μιλά, φαντάζεσαι τώρα να γίνεις τόσο λιώμα, τόσο ντύρλα δηλαδή, που να πάρεις ταξί για να φύγεις από το ίδιο στο σπίτι, ας πούμε κάπως έτσι. Τι να πω. Ναι, ήρθε τώρα ένα... Πρέπει να ξανανοίξω το air condition εδώ πέρα, γιατί αρχίζει και χιονίζει το ταβάνι εδώ πέρα, του στούντιο. Χιονίζει το ταβάνι ρε φίλε, εντάξει, το τρελαθούμε τελείως. Αχ, τι θα κάνουμε αυτά τα ανέκδοτα, δεν ξέρω.
Πάντως και την άλλη Πέμπτη έχουμε να κάνουμε και την εκπομπή Fullman ανέκδοτα, έτσι. Θα βγει και το σχετικό σποτάκι μέσα στη εβδομάδα. Θα τα πούμε, μην ανησυχείτε. Αλλά να είστε έτοιμοι για εποχή των παγετών, πραγματικά, από τα ανέκδοτα. Να το περιμένετε αυτό. Έρχονται τώρα μέσα στην Guns N' Roses με το Civil War. Και συνεχίζουμε μετά με τα νέα μας. Έχουμε να πούμε για τους Queen κάτι. Failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, Temple of Rock. Κάπως έτσι λοιπόν συμπληρώσαμε και την πρώτη μας ώρα για σήμερα, για την τελευταία μέρα Temple of Rock της βδομάδας. Εντάξει, το ξέρω ότι στεναχωριέστε, αλλά δεν πειράζει ρε παιδιά, είπαμε Σαββατοκύριακο έρχεται, Σαββατοκύριακο, γιουγου! Λοιπόν, μας ακούτε www.aolas.org και εννοείται από όλες τις ραδιοφωνικές πλατφόρμες στο διαδίκτυο, TuneIn, Live24 κτλ. Κτλ. Και εννοείται ότι μας ακούτε σε όλα τα μήκη και mouse της γης. Ναι, επειδή το ίντερνετ δεν έχει όρια, παιδιά. Όσοι θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο στούντιο εκτός αέρα στο 2313-046-285, τα email σας στο radio@aolas.org και όσοι θέλετε επίσης μπαίνετε στην ομάδα μας στο Facebook Temple of Rock at AOE Radio. Και ήρθε η ώρα τώρα να συνεχίσουμε από εκεί που είπαμε, που μείναμε. Ανέφερα νωρίτερα ότι θα πούμε κάτι για τους Queen, κάτι συγκεκριμένα το οποίο είχε πει ο Brian May, μια πολύ περίεργη δήλωση, παύλα, πολύ έτσι, δεν το περίμενα ρε παιδί μου, πώς να το πω. Βρισκόμασταν σε κρίση πριν το Bohemian Rhapsody. Ο κιθαρίστας των Queen μιλάει για την εποχή πριν την κυκλοφορία του A Night at the Opera, του άλμπουμ το οποίο ήταν... Σε πρόσφατη συνέντευξη λοιπόν στο Classic Rock, ο Brian May μίλησε για την περίοδο των Queen πριν την κυκλοφορία του τέταρτου άλμπουμ του συγκροτήματος A Night at the Opera το 1975, που περιείχε το τραγούδι Bohemian Rhapsody. Ήμασταν σε κρίση. Είχαμε μεγάλη επιτυχία, αλλά όσον αφορά τη διαχείριση, ήμασταν ένα χάλι. Δεν ήμασταν λεφτάδες και ενώ πιστεύαμε ότι τα λεφτά δεν είναι το παν, δεν θα ήταν άσχημο να νιώθαμε ότι θα υπάρξει μια ανταμοιβή για τη δουλειά που κάναμε. Πίστεψε με, Brian, αυτό το πιστεύουμε όλοι και το νιώθουμε. Οπότε το A Night at the Opera ήταν το τελευταίο μας χαρτί. Ο John Reed, που μόλις είχε γίνει manager του συγκροτήματος, μας είπε ότι εμείς πρέπει να φτιάξουμε το καλύτερο άλμπουμ της ζωής μας. Να πω ότι δεν το κάνατε, ρε παιδιά, να θα είναι ψέματα. Νιώθαμε ότι αν δεν υπήρχε αυτό το άλμπουμ και δεν πετύχαινε, θα ήταν άσχημο για την πορεία της μπάντας. Οπότε τα δώσαμε όλα και νομίζω ότι τα καταφέραμε. Βέβαια, δεν νομίζω ότι το είχαμε αντιληφθεί εκείνη τη στιγμή. Το A Night at the Opera ήταν ο καμβάς μας, η κατευθυντήρια γραμμή μας και γι' αυτό το Queen 2 είναι πιο κοντά σε στυλ από ότι το Sheer Heart Attack. Σχετικά με το Bohemian Rhapsody, ο May δήλωσε: σκεφτόμασταν και συζητούσαμε πάρα πολύ για το ποιο θα πρέπει να είναι το πρώτο single του δίσκου. Είναι μια πολύ σημαντική απόφαση. Το αν γίνει επιτυχία ή όχι επηρεάζει τις πωλήσεις του δίσκου και κατά συνέπεια, τα έσοδα του συγκροτήματος. Πάντα ξέραμε ότι το Bohemian Rhapsody ήταν ένα διφορούμενο κομμάτι. Είτε θα το λάτρευαν είτε θα το απέρριπταν. Ως περίπλοκο και πολύ μεγάλο. Όντως έτσι είναι. Και ο Kenny Everett ασχολήθηκε με αυτό. Όπως και με μερικά ακόμα και από ό,τι φάνηκε έπιασε. Συμφωνώ απόλυτα σε όλα όσα έχει πει ο μεγάλος αυτός, ο Brian May, ο κιθαρίστας των Queen. Όντως το Bohemian Rhapsody, ειδικά σαν κομμάτι, είναι αυτό που έχει γράψει ιστορία, τεράστια ιστορία στη rock μουσική. Πραγματικά ο Freddie Mercury δημιούργησε μαζί με τους υπόλοιπους, αναφέρω τον Freddie Mercury επειδή είναι στα φωνητικά ουσιαστικά πιο πολύ, κατάφεραν τέλος πάντων οι Queen να φτιάξουν ένα πραγματικά θησαυρό για τη rock μουσική, και το ότι πιέστηκαν τότε και καθίσαν και δουλέψαν πιο σκληρά και βγάλαν αυτό το διαμάντι, το A Night at the Opera, το άλμπουμ το 1975, μας κάνει όλους εμάς σήμερα χαρούμενος που μπορούμε και ακούμε αυτό το δίσκο πραγματικά. Και επειδή μιλάμε για ένα τραγούδι θρύλος, θρυλικό κομμάτι, θρυλική σύνθεση, πάμε να ακούσουμε ευθύς αμέσως το Bohemian Rhapsody των Queen. Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes.
Bohemian Rhapsody λοιπόν, Queen. Το έκοψα γιατί εντάξει είναι και πολύ μεγάλο, μην τα ακούσουμε όλο όλο ρε παιδί μου. Εντάξει, ξέρουμε το κομμάτι, είναι πολύ ωραίο, θεατράλε και μοναδικό. Ας περάσουμε λίγο τώρα στον Miles Kennedy, ο οποίος έκανε την εξής δήλωση. Ο δίσκος μου είναι ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχω κάνει. Το Year of the Tiger θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2018. Τα τελευταία χρόνια ο Miles Kennedy μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ των Alter Bridge και των Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators. Αμάρε παιδί μου, man. Μην βάζετε δύσκολες λέξεις. Τι πράγματα είναι αυτά, πω. Το άλμπουμ ονομάζεται Year of the Tiger και ο Kennedy το αποκάλεσε πιθανώς ό,τι πιο ολοκληρωμένο έχει κάνει. Ο τραγουδιστής στη συνεντεύξη του ανέφερε σχετικά συχνά ότι δουλεύει πάνω στο προσωπικό του δίσκο και από ό,τι φαίνεται αυτός θα είναι έτοιμος μέσα στο 2018. Να δούμε ακριβώς τι λέει. Βασικά λέει μια ιστορία από την αρχή μέχρι το τέλος, λέει ο Miles Kennedy. Καταγράφει τη ζωή μου από όταν πέθανε ο πατέρας μου και πώς άλλαξε ύστερα από αυτό για τη μητέρα μου, τον αδερφό μου και για μένα. Λέει αυτή την ιστορία, γι' αυτό το θεωρώ ολοκληρωμένο. Ο Kennedy συνεργάστηκε με τον Michael Elvis Basket. Basket, ρε φίλε, είναι δυνατόν να λένε Basket τώρα, σοβαρά. Στην παραγωγή του δίσκου και αναφέρει ότι ξεκίνησαν τις πρώτες ηχογραφίσεις του 2016, δηλαδή περίπου 1,5 χρόνο πριν έτσι. Σχετικά με την απόφαση του να καθυστερήσει σχεδόν 2 χρόνια, ο δίσκος αναφέρει: ήμουν πολύ απασχολημένος παίζοντας με τους Alter Bridge, αλλά στον ελεύθερο μου χρόνο ασχολιόμουν λίγο με αυτό το δίσκο. Οπότε, όταν ολοκληρώθηκε, έπρεπε να κάνω ένα βήμα πίσω και να το δω με μια φρέσκια ματιά. Τότε κατάλαβα ότι δεν με αντιπροσώπευε όπως πρέπει και το ξεκίνησα και πάλι από την αρχή. Ξεκίνησα να ξαναγράφω πέρσι και ευτυχώς είχα πολλές ιδέες. Όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να περιμένουν οι fans του, ο Kennedy απάντησε: «Το Year of the Tiger έχει μια πιο blues χρειά. Υπάρχει μαντολίνο, μπάντζο, οπότε είναι σίγουρα κάτι εντελώς διαφορετικό από ό,τι κάνω συνήθως». Καλό τάξιδο, Miles, και πιστεύω πως εφόσον βγάζει το συναίσθημά σου βγαίνει το συνέστημά σου μέσα από αυτό το άλμπουμ, θα είναι σίγουρα πετυχημένο. Τώρα το ότι ξεκινάει ουσιαστικά να εξιστορεί μέσα από τα τραγούδια του από τη στιγμή που πέθανε ο πατέρας του κτλ., αυτό του δίνει μια ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα, είναι η αλήθεια. Και το ότι θα έχει μπάντσο και μαντολίνο κτλ., να πω την αλήθεια, ανυπομονώ να τα ακούσω γιατί ο Miles Kennedy, κατά την ταπεινή μου άποψη, πιστεύω ότι είναι ίσως από τους κορυφαίους τραγουδιστές στο χώρο της rock και ίσως και της metal μουσικής. Και αυτή η χρειά του είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, ρε παιδί μου, αλήθεια, είναι πολύ ξεχωριστός. Οπότε περιμένουμε μέσα στο 18 να βγει το Year of the Tiger, όπως λέγει το δίσκος του, και να τον ακούσουμε. Ωστόσο, επειδή δεν έχουμε Miles Kennedy να ακούσουμε ακόμα, πάμε να ακούσουμε λίγο Gus G με τον Michael Starr στο Redemption. Redemption λοιπόν από τον Gus G μέσα από τον πρώτο του δίσκο I Am The Fire. Φοβερό κομμάτι και αυτό. Το αγάπησα και το έχω ακούσει άπειρες φορές. Λοιπόν, πάμε τώρα. Το επόμενο νέο, να σας πω την αλήθεια, είναι ότι νέο. Η επόμενη είδηση, ξέρω εγώ, αυτό που θα πούμε, το πράγμα αυτό που θα αναφέρουμε τώρα, πρέπει να σας πω ότι ζηλεύω πραγματικά τα μικρά τα παιδάκια τώρα που όσο πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, περιμένουν τα δώρα τους κτλ. Γιατί σίγουρα θα ζητούσα ένα τέτοιο δώρο αν ήμουν μικρό παιδάκι αυτή τη στιγμή. Όχι ότι δεν το ζητάω τώρα, έτσι όποιος μπορεί καλοδεχούμενος να μου φέρει αυτό το δώρο. Οι Ramones λοιπόν γίνονται Lego. Ακούστε τώρα φάση. Φόρος τιμής σε ένα από τα πλέον επιδραστικά συγκροτήματα της rock ιστορίας. Οι Ramones είναι το επόμενο project της δημιουργικής ομάδας Lego, η οποία αναμένει την απήχηση του κοινού για να μετατρέψει τους πρωτοπόρους του punk rock σε φιγούρες του παγκόσμιου φήμης παιχνιδιού. Wow! Η νέα έμπνευση του φαν της μπάντας, Χαν Σμπρίγκστιν, περιλαμβάνει... Σμπρίγκστιν, άρε φίλε, τι όνομα είναι αυτά. Περιλαμβάνει 5 Lego φιγούρες, προκαλώντας τους μουσικόφιλους να παίξουν μαζί με τους Johnny, DD, Tommy ή Marky τα πιο γρήγορα κομμάτια της rock. Ο δημιουργός εξηγεί. Για να δούμε τι είπε ο δημιουργός. Το συγκεκριμένο project είναι ένας φόρος τιμής σε ένα από τα πλέον επιδραστικά συγκροτήματα της rock ιστορίας και παρουσιάζει τα δύο πρώτα κλασικά line-up των Ramones. Η νέα δημιουργία περιλαμβάνει επίσης αναπαραστάσεις των 7 πρώτων άλμπουμ της μπάντας, ένα μικρόφωνο σε stand, κιθάρα,
μπάσο, drums, ενισχυτή και διάφορα άλλα. Να θυμίσουμε πως σε μορφή Lego παρουσιάστηκε και το Yellow Submarine των Beatles πριν από περίπου ένα χρόνο. Παιδιά, δεν ξέρω τι θα κάνετε, πάρτε μου ένα τέτοιο Lego, το θέλω πραγματικά, το θέλω πάρα πολύ τέτοιο παιχνιδάκι με τους Ramones. Ξέρετε, να κάνουμε και ένα παράσι, να στήσω εκεί πέρα live συναυλία και τα λοιπά, να βάλω εκεί πέρα να γίνει χαμός, άντε. Πάντως θα είχε πάρα πολύ πλάκα και είναι σίγουρα κάτι το οποίο θα έπαιρνα και στα παιδιά μου, να σας πω την αλήθεια. Εννοείται αυτό τώρα, τι να έχουν εμένα πατέρα και να μην παίζουν τέτοια παιχνίδια, σας παρακαλώ, τι είναι αυτά τα πράγματα. Έρχονται αμέσως τώρα οι The Clash με το London Calling. London Calling από τους Clash. Ναι, έχουν κλάση αυτοί οι άνθρωποι. Είναι υψηλής κλάσης αυτό το συγκρότημα, ναι. Κάπως έτσι κλείσαμε και το τρίτο ημίωρο της εκπομπής, ή μπορείτε να πούμε ότι κλείσαμε την μια μισή ώρα της εκπομπής και με μια άλλη μισή περίπου. Μάλιστα, μάλιστα. Πάντως ρε παιδιά, αυτή η βδομάδα από θέμα καιρού μας πάει τέλεια, έτσι. Δηλαδή ηλιόλου στη βδομάδα, μια χαρά. Βγαίνεις άνετα έξω, περπατάς άνετα, όχι ακριβώς άνετα γιατί είναι Black Friday όλη βδομάδα αυτή από την Τετάρτη, από χθες, και γίνεται και λίγο πανικός κάτω, οπότε στο κέντρο ενός στη Θεσσαλονίκη, ειδικά εδώ πέρα που είμαστε εμείς τοπικά, και δεν είναι να βγαίνει για πολύ βόλτα, είναι η αλήθεια. Βέβαια πιστεύω το μεγάλο μπάμ ίσως να γίνει αύριο Παρασκευή. Είχα και σκοπό ίσως, αν μπορούσα να πάω μια βόλτα, λίγο δύσκολα το κόβω το θέμα. Τέλος πάντων θα τσεκάρω να δω πως είναι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου, η αγορά. Αν βρίσκεστε κάπου στο κέντρο και βλέπετε τι γίνεται, στείλτε ένα μήνυμα να ξέρουμε, να πούμε στον κόσμο εδώ πέρα, να ενημερώσουμε να μην πάει κάτω στο κέντρο άμα γίνεται χαμός. Κατά τα άλλα είναι πάρα πολύ όμορφο, πιστεύω, έτσι, να έχουμε Νοέμβριο μήνα ήλιο, να περπατάμε έξω χαρούμενοι, χωρίς βροχές, χωρίς το ένα, χωρίς το άλλο, όπως ας πούμε την προηγούμενη εβδομάδα ένα πράγμα με τις μπόρες και τα λοιπά που έπληξαν την Ελλάδα, και δυστυχώς είχαμε και στην Αθήνα αυτά τα τραγικά γεγονότα και τους πολλούς απόντες. Είναι άσχημο πράγμα αυτό. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε λίγο Joan Jett, Louie Louie, θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά μας μηνύματα και θα επιστρέψουμε να πούμε τι νέο υπάρχει στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων και σιγά σιγά σε λίγο να μπούμε και σε κλίμα ανεκδοτού, ξέρετε εσείς, φτάνει η ώρα. Temple of Rock, λοιπόν, συνέχεια εδώ πέρα είμαστε στο στούντιο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, στο αγαπημένο μας ραδιόφωνο. Όπως είπα πριν, έχουμε στο πρόγραμμα μας νέες εκπομπές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν ακούσατε τώρα το σποτάκι, πάντως σήμερα στις 12 η ώρα το βράδυ κάνει πρεμιέρα η εκπομπή της Έφης Μάνου, Μουσική Εκδρομή. Μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή, καθώς θα αναλύει και θα έχει πολύ ωραία θέματα στην εκπομπή. Δεν θα αποκαλύψω ποιο είναι το πρώτο της θέμα σήμερα, εννοείται, αν και ξέρω, αλλά ακούστε 12 η ώρα το βράδυ για να ακούσετε, για να δείτε τι θα πει. Θα υπάρχει άμεση επικοινωνία με το κοινό, με εσάς δηλαδή, και μπορείτε να βγαίνετε και στον αέρα, όσο ξέρω. Θα έχει ωραίες συζητήσεις λοιπόν και αξίζει να τα ακούσετε. Πριν στην εκπομπή είχαμε εδώ πέρα τον Νίκα από το THO Crew, που αύριο θα κάνει πρεμιέρα στις 2 η ώρα με την εκπομπή Στάδιτα του Hip Hop. Όπως βλέπετε, το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων όλο και αναπτύσσεται και μεγαλώνει κι άλλο κι άλλο κι άλλο, για να πιάνει όλο το φάσμα και όλα τα γούστα που έχετε εσείς οι ακροατές. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι λοιπόν που μπαίνουν ακόμα δύο εκπομπές στο ενεργητικό του προγράμματός μας, και ανυπομονούμε να δούμε πώς θα πάνε και οι δύο εκπομπούλες. Όλοι λοιπόν απόψε το βράδυ 12 η ώρα για την εκπομπή Μουσική Εκδρομή Έφη Μάνου, και αύριο στις 2 η ώρα, στην ώρα που ξεκινάει και ο Temple of Rock, δηλαδή τις υπόλοιπες μέρες, Τρίτη Πέμπτη, θα είναι η εκπομπή Στάδιτα του Hip Hop με τον Νίκα από το THO Crew. Καλή επιτυχία να ευχηθώ στους συναδέλφους να πάνε όλα καλά και να τα απολαύσουμε. Καλή αρχή λοιπόν. Ακολουθούν η Nirvana με το Lithium, και ίσως να πούμε και ανέκδοτο μετά από αυτό, ίσως και όχι, ίσως πιο μετά. Θα δείξει. I'm so happy,
Nirvana λοιπόν, ένα πανέμορφο τραγούδι. Μας ανέβασε λίγο έτσι η Nirvana, οι οποίοι μας λείπουν, είναι η αλήθεια. Ακούμε τα ωραία τους τραγούδια, αλλά εφόσον δεν υπάρχει ο Kurt Cobain, τι να κάνουμε, έτσι είναι αυτά. Αχ, αδίκη ζωή. Ρε παιδιά, έχει γίνει ένας χαμός, βλέπω έχει 2-3 μέρες. Έβγαλαν λέει οι Γερμανοί την Ελλάδα από την ζώνη Σέγγεν και πάνε οι Έλληνες καημένοι εκεί πέρα, ταξίδια, επισκέψεις κτλ. Και τους ταλαιπωρούν και τους περνάνε από ξενοχιστικούς ελέγχους. Όχι τίποτα, το άκουσα, βγάλαμε το δελτίο στη μία η ώρα, γιατί κάθε μέρα βγάζουμε δελτίο εδώ πέρα. Μία η ώρα το μεσημέρι από Δευτέρα ως Παρασκευή και 7.30 ώρα το απόγευμα, έτσι δεν ξέρω αν το έχετε ξεχάσει. Βέβαια, μισθή, ότι και ό,τι τώρα εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων, σας παρακαλώ. Και άκουσα που λέτε σήμερα και όντως το έψαξα και γίνεται ένας χαμός. Μας υποδέχονται σαν τριτοκοσμικούς ρε παιδιά εκεί πέρα. Απλά το θέμα είναι γιατί έγινε όλο αυτό. Από τον, νομίζω από τον Μάιο, από τον Απρίλιο του 17 τώρα φέτος έχουν, μέχρι τον Οκτώβριο έχουν σημειωθεί περίπου 1000 παραβιάσεις, δηλαδή παράτυπες εισαγωγές πολιτών, ουσιαστικά που είχαν πλαστά έγγραφα, που δεν ήταν Έλληνες πολίτες παραδείγματος χάρη. Και γι' αυτό το λόγο πας εκεί πέρα, σε οποιοδήποτε αεροδρόμιο της Φραγκφούρτης, της Γερμανίας, και γίνεται εξονυχιστικός έλεγχος. Παίρνουν δηλαδή τα άτομα από τα αεροπλάνα που έρχονται από Ελλάδα και κατευθείαν τα πάνε σε μια ουρά που λέει απευθείας πτήσεις που έρχονται από Ελλάδα. Είναι δηλαδή αποκλειστικά για μας, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι ουσιαστικά είχαν ενημερώσει τους Έλληνες πολιτικούς εδώ πέρα, οι οποίοι πετάνε χαρταετό για κάποιο λόγο, δεν ξέρω. Εντάξει, το συνηθίζουν οι κυβερνήσεις της Ελλάδος. Και όσοι πήγαιναν, παιδί μου, Γερμανία, μέναν με το στόμα ανοιχτό με την αντιμετώπιση που δέχονταν κτλ. Τι να πω. Δεν ξέρω, πραγματικά. Εντάξει, και οι άνθρωποι, βέβαια, οι Γερμανοί με το δίκιο τους, γιατί μπαίναν πιθανότητα μετανάστες, πρόσφυγες επικίνδυνοι. ISIS μεριά τέλος πάντων, αλλά και αυτό δεν είναι σωστό, διότι και εδώ πέρα οι αρχές της Ελλάδος έχουν συλλάβει πάρα πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους, τους επικίνδυνους, και οι οποίοι δεν είχαν συλληφθεί στη Γερμανία. Τέλος πάντων, μεγάλη συζήτηση. Απλώς ήθελα να το αναφέρω γιατί μου έχει κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, αυτό το πράγμα. Ξαφνικά είμαστε εκτός Schengen μόνο στη Γερμανία. Εντάξει. Τι να πω. Ας ακούσουμε λοιπόν 3 Doors Down Kryptonite και ερχόμαστε να πούμε και το τελευταίο μας ανέκδοτο για αυτή την εβδομάδα. Ετοιμαστείτε. Ένα κρύο βράδυ του χειμώνα, το ζευγάρι τρώει ζεστή σουπίτσα στην τραπεζαρία του σπιτιού. Με το που τελειώσουν, πάνε και κάθονται μετά μαζί αγκαλίτσα στον καναπέ. Ξαφνικά ο άντρας λέει στη γυναίκα του: «Πάρε γυναίκα, με φούσκωσε αυτή η σούπα ρε παιδί μου». Και απαντάει η γυναίκα: «Αφού σούπα φουσκώνει». Τα ανέκδοτα είναι μια προσφορά του ΕΚΑΒ 166. Όσοι ζήσατε, ανάψτε μια λαμπάδα. Αφού σούπα φουσκώνει, μη τρως σούπα ρε παιδί μου. Εντάξει, νομίζω έξω μπορεί να χιονίζει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει πραγματικά. Εγώ ευτυχώς έχω εδώ πέρα ανοιχτό το air condition και δεν έχω νιώσει την ψήξη την οποία πιθανότατα θα έχετε νιώσει εσείς. Ας κάνε μύτη στο Facebook τα πρώτα χαχαχα. Εντάξει παιδιά, ηρεμία, ηρεμία, μην τρελαίνεστε. Αχ, τι να πω. Πιστεύω ότι ήταν ο πιο ιδανικός τρόπος να κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή και αυτή τη βδομάδα, την τρέχουσα εβδομάδα. Για να σας αφήσω να πάτε στο όμορφο Σαββατοκύριακό σας και να περάσετε όμορφα. Ναι, όντως λοιπόν ήρθε η ώρα κάπου εδώ να σας αποχαιρετήσω για αυτή την εβδομάδα. Σας ευχαριστώ που κάνατε το μεγάλο άθρο και ακούσατε μία εκπομπή του Temple of Rock.
Πίσω από το μικρόφωνο ήταν ο Πέτρος Σοφιανίδης. Μην ξεχνάτε να ροκάρετε τη ζωή σας και την καθημερινότητά σας μόνο όπως εσείς θέλετε και γουστάρετε. Να περάσετε όμορφα το πουσουκού, που κιόλας γιατί αύριο είναι και Black Friday, οπότε εύχομαι καλά ψώνια σε όσους έχουν λεφτά και θα πάνε να ψωνίσουν τις ευκαιρίες. Να είστε όλοι καλά, τρισευτυχισμένοι, πανευτυχισμένοι κτλ, κτλ. Να ροκάρετε. Θα τα ξαναπούμε την άλλη Τρίτη και την άλλη Πέμπτη, 2 με 4 done, έτσι, γιατί είμαστε Temple of Rock, η συνήθεια που έγινε λατρεία. Να είστε όλοι καλά, πολλά είπα, πολλά φιλιά. Τα ξαναλέμε, κλείνουμε με Linkin Park και Faint. Να είστε όλοι καλά, μια μεγάλη αγκαλιά από μένα. Τσάου!